Ίσως λίγο περισσότερο για το για τη διαπραγμάτευση, για να ενημερώσω. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαμε πολλές φορές για τη δήθεν διαπραγμάτευση. Ακούσαμε και χειρότερα, αλλά να μην το πω. Προφανώς αυτοί που λένε για τη δήθεν διαπραγμάτευση δεν έχουν ακούσει την τηλεόραση την τελευταία εβδομάδα, ούτε διαβάζουν εφημερίδες την τελευταία εβδομάδα. Όπου, ξέρετε, ήταν οι υπουργοί οικονομικών και οι διοικητές των τραπεζών στο Τόκιο για το G7, που όλοι μιλάγανε για το ελληνικό χρέος και τι θα πρέπει να γίνει για αυτό το χρέος. Ότι είναι ένα σοβαρό θέμα και αυτή είναι η στιγμή να δοθεί κάποια λύση. Δεν πείθονται όλοι, βεβαίως. Ο κύριος Βενιζέλος μας λέει ότι ήταν βιώσιμο το χρέος και θα μπορούσαμε αυτό το χρέος να το εξυπηρετήσουμε με 4% πρωτογενή πλεονάσματα, γιατί θα υπήρχε ανάπτυξη. Προφανώς, στο σχήμα του κυρίου Βενιζέλου, δεν θα διαπραγματευόμασταν για το χρέος και τα πλεονάσματα, αλλά για τους ρυθμούς ανάπτυξης. Εγώ δεν θέλω να πω τι θα είναι η λύση στις 24. Θα το δούμε, θα το αξιολογήσουμε όλοι μαζί, θα δούμε πόσο ικανοποιητικό είναι. Δεν θα σας πω τι θα υπάρχει, αν και είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, θα σας πω τι δεν θα υπάρχει. Δεν θα δείτε το υποσημείωμα που λέει μαζί με αυτά που δίνουμε στους Έλληνες θα κορέψουμε τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν θα δείτε το υποσημείωμα ότι μαζί με αυτό που σας δίνουμε κουρεύουμε τις τράπεζες, τα ομόλογα των τραπεζών και θα χρειαστεί και πάλι ανακεφαλοποίηση. Αυτό μπορώ να σας το πω. Επίσης μπορώ να σας πω ότι ό,τι θα πάρουμε και στο βραχυπρόθεσμο και στο μεσοπρόθεσμο και στο μακροπρόθεσμο, αν το πάρουμε τώρα, θα είναι με ορισμούς. Θα είναι με αντικειμενικότητα. Δεν θα υπάρχει διάταξη του Νοεμβρίου του 12 που θα λέει θα δώσουμε κάτι στους Έλληνες αν χρειαστεί. Τώρα αυτό που έχουμε διαπραγματευτεί στη δήθεν διαπραγμάτευση είναι ότι θα υπάρχει με αυτόματο και αντικειμενικό τρόπο τι σημαίνουν αυτές οι δύο λέξεις αν χρειαστεί. Αυτό νομίζω είναι μια πολύ σημαντική διαφορά. Θα μιλήσω αργότερα και για άλλες σημαντικές διαφορές. Θέλω να πω ότι έχω πλήρη κατανόηση για αυτούς που λένε ότι και να πάρουμε κάτι για το χρέος, αυτό δεν βοηθάει ένα φτωχό άνθρωπο αυτή τη στιγμή, που του βάζουμε και περισσότερους φόρους και είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Κατανοώ πλήρως αυτή τη θέση, είναι και σωστή αυτή η θέση, αλλά από την άλλη μεριά, νομίζω αν πάρουμε κάτι για το χρέος, θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, η αντίστροφη πορεία της ελληνικής οικονομίας. Γιατί θα είναι ένα σήμα στις αγορές ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να διαχειριστεί το χρέος της και άρα οι επενδυτές μπορούν να επενδύσουν και μακροπρόθεσμα. Αυτό από μόνο του θα βοηθήσει να αντισταθμίσει τα ηφαισιακά μέτρα που όντως παίρνουμε. Και όπως σας είπα, θα βοηθήσει και η εκταμείευση που θα πάρουμε, γιατί θα υπάρχουν πράγματα για τα ληξιπρόθεσμα του κράτους, αλλά και θα βοηθήσει αν μπούμε στην νομισματική χαλάρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άρα όλη αυτή η κριτική που είχαμε, ότι γιατί τα βάζετε με το Δουνουτού, που είναι οι φίλοι μας που άκουσα από τη Νέα Δημοκρατία τους τελευταίους μήνες, ότι δεν έπρεπε να κάνουμε κόντρα με το Δουνουτού, δεν φαίνεται καθόλου να έχει επηρεάσει τη συζήτηση για το χρέος. Και μου φαίνεται ακόμα πιο παράξενο αυτά που άκουσα την τελευταία εβδομάδα, ότι εμείς είχαμε σκανδαλώδη επιείκεια από το Δουνουτού. Τουλάχιστον δύο σημαντικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είπανε ότι το Δουνουτού μας ευνοεί με απαράδεκτο τρόπο. Τι θέλουν να πούν οι ποιητές της Νέας Δημοκρατίας?
ότι θα ήταν καλύτερο η ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα και το νερό να πάει από το 13 στο 23. Ότι αντί αυτό που φέραμε να μειώσουμε τις συντάξεις άλλο ένα δις, που αυτό ρώταγε το Δουνουτού. Ότι έπρεπε να μειώσουμε, ακούστε το αυτό κύριε, του, κύριε, και όχι δεν υπάρχουν κυρίες, κύριοι του ΚΚΕ, ότι έπρεπε να μην αυξήσουμε τους πιο πάνω συντελεστές και να γίνει η αναδιανομή του εισοδήματος. Να μην αλλάξουμε το ενένφια με τον τρόπο που το κάναμε, που οι 500.000 που είναι οι μόνοι που πληρώνουν περισσότερο είναι από το απάνω μέρος του εισοδήματος. Αυτό εννοήσατε όταν μας είπατε ότι το Δουνουτού μας ευνοεί σκανδαλωδώς. Τι κάναμε αντί να ακούμε το Δουνουτού σε αυτά τα ζητήματα? Αυτό που κάναμε ήταν αντί να αυξήσουμε το ΦΠΑ από τα 13 στο 23, να κάνουμε πολλά μέτρα, μικρά μέτρα που συσσωρευτικά κοστίζουν και δεν λέμε ότι είναι όλα δίκαια, μερικά είναι δίκαια, μερικά είναι πιο ταξικά όταν φορολογείς τα αυτοκίνητα των μεγάλων επιχειρήσεων που δίνουν στα μεγάλα στελέχη τους και κάποια άλλα τέτοια πράγματα. Προσπαθήσαμε μέσα στα αυτά τα δύσκολα μέτρα, όπως κάναμε και στις συντάξεις, όπως κάναμε και στο φόρο εισοδήματος, να κρατήσουμε κάποιες ισορροπίες για να μειώσουμε τις επιπτώσεις για τους πιο φτωχούς. Όπως κάναμε και με το κόφτη. Δηλαδή, αυτοί που λένε ότι σκανδαλωδώς μας ευνόησε το Δουνουτού, τι θέλανε? Αντί το κόφτη, αντί να φέρουμε 5,4 δις μέτρα, να φέρουμε 9 δις. Αυτό θα ήταν να συμφωνήσουμε με το Δουνουτού. Θα προτιμούσατε και εσείς θα είχατε φέρει 9 δις αντί για 5,4 δις. Και όχι μόνο φέραμε τον κόφτη, που στο κάτω-κάτω δεν είναι δικής μας έμπνευσης και ούτε το ζητήσαμε, και έρχεται όχι όπως λέτε εσείς επειδή καταστρέψαμε τη χώρα, αλλά επειδή αυτό το ίδιο το πακέτο, το 5,4 δις, διαφωνούν ανάμεσά τους οι θεσμοί αν θα φτάσει σε πλεόνασμα 3,5% ή 1,5%. Αλλά εμείς πήγαμε και παρακάτω, παρόλο που δεν είναι δική μας σκοπής, να βάλουμε και δικλείδες. Ότι μπορεί, για παράδειγμα, αν είναι η ύφεση και αν είναι το έλλειμμα όχι του στόχου, αλλά για λόγους που εμείς δεν επηρεάζουμε, δεν μπαίνει ο κόφτης. Εμείς βάλαμε μέσα σε αυτή τη διάταξη ότι στο επόμενο προσχεδίο του προϋπολογισμού μπορεί να κάνουμε καλύτερο πακέτο μέτρων για να αντιμετωπίσουμε την απόκληση. Δηλαδή, εσείς τι θα κάνατε αν είχατε το στόχο που λέει ο κύριος Βενιζέλος, το 4% θα μπορούσαμε να το κάνουμε για πάντα, και ήταν 2% το πλεόνασμα? Δεν θα παίρνατε μέτρα? Ποια είναι η τεράστια διαφορά? Κανένας δεν μας έχει πει τίποτα. Πάμε τώρα στο αγαπημένο σας θέμα που αναδείξατε τόσο πολύ, για το ταμείο. Δυσκολεύομαι να καταλάβω γιατί άνθρωποι που τους θεωρώ έξυπνους και αξιόλογους αντιπάλους δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά μεταξύ το ΤΑΙΠΕΔ και το ταμείο. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι το ίδιο να έχεις ένα ταμείο που είναι μόνο για ιδιωτικοποίησεις, το οποίο αυτό το ταμείο δεν έχει καθόλου κομμάτι για τις επενδύσεις. Πραγματικά, αυτή η διαφορά που λέμε εμείς ότι αυτό το ταμείο δεν είναι όλα τα στοιχεία, περιουσιακά στοιχεία μέσα σε αυτά προς εκποίηση, δεν υπάρχει πουθενά αυτό που λέει ο κύριος Βορύδης, ότι όλα εκποιούνται, ούτε αυτό που μας είπε η κυρία Μπακογιάννη, ότι πουλάμε ακόμα και την Ακρόπολη. Πηγαίνουν τα στοιχεία της ΕΤΑΔ. Μερικά από αυτά θα επιστρέψουν. Δεν πηγαίνουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Από πουθενά δεν προκύπτει αυτό. Αλλά προκύπτει ότι το μισό από κάθε αξιοποίηση, είτε είναι από ιδιωτικοποίηση, είτε είναι από αυτό που διαπραγματευτήκαμε εκείνο το βράδυ στις 12 Ιουλίου μαζί με τον Αλέξη τον Τσίπρα, με άλλα μέσα, δηλαδή με την καλλιέργεια, με τη φροντίδα των περιουσιακών στοιχείων,
Εμείς κάθε εμπόδιο προσπαθούμε να το κάνουμε για καλό. Και αυτό κάναμε. Δεν μας άρεσε το Ταμείο, αλλά λέμε μήπως είναι ευκαιρία τούτων δοθέντων να αξιοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία επιτέλους που είναι σκόρπια για το καλό του ελληνικού λαού και να είναι υπέρ της επένδυσης και να είναι υπέρ του αναπτυξιακού σχεδίου μας. Και όταν μας λέτε ότι εμείς δεσμεύουμε τη χώρα για 100 χρόνια και ότι δεσμεύουμε την επόμενη κυβέρνηση, έχετε δίκιο. Θέλουμε να δεσμεύσουμε τη χώρα σε μια αναπτυξιακή τροχιά. Θέλουμε να δεσμεύσουμε τη χώρα σε μια αλλαγή σελίδας. Και αυτό περνάει και μέσω από την αξιοποίηση του Ταμείου. Του Ταμείου που, ξέρετε, εξυπηρετεί μόνο το νέο χρέος, όχι το σύνολο του χρέους, όπως το ΤΑΙΠΕΔ. Ρωτάει ο κύριος Καραθανασόπουλος και εκφράζει μια ανησυχία που είμαι σίγουρος θα το έχουν και πολλοί βουλευτές και βουλευτίνες της συμπολίτευσης. Λέει, δεν υπάρχει κίνδυνος για τα δημόσια αγαθά. Υπάρχει κίνδυνος. Αλλά και σε αυτό προσπαθήσαμε το εμπόδιο, κάθε εμπόδιο καλό, με να υπάρχει ρητή αναφορά στο νόμο στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Άρθρο 197, παράγραφο 10. Τι κατηχηρώνουμε με αυτή την αναφορά στις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος σε σχέση με τις υπηρεσίες και τα αγαθά που προσφέρουν οι ΔΕΚΟ, ότι αποκλείεται η εμπαρωματοποίηση των υπηρεσιών αγαθών εις βάρος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής ή με απώλεια της διάστασης τους ως κοινωνικών αγαθών. Άρα, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε το υψηλό επίπεδο ποιότητας, την ασφάλεια και την οικονομική προσιτότητα, την ίση μεταχείριση των χρηστών, την πρόθεση καθολικής πρόσβασης και την πρόθεση των δικαιωμάτων των χρηστών. Αυτές είναι προσπάθειες που κάναμε για να μην υπάρχει εμπαρωματοποίηση αυτών των αγαθών. Μας είπατε ότι δεν υπάρχει κοινωνικό έλεγχο και ότι είναι στα ξένα χέρια. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου υποχρεώνεται από τον νόμο να συζητήσει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής την ετήσια έκθεση που καταρτίζει. Ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος του Υποταμείου ΔΕΚΟ παρουσιάζει σε δημόσια ακρόαση στη Βουλή το πρόγραμμα. Το στρατηγικό σχέδιο του Ταμείου εγκρίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Υποταμείου του ΔΕΚΟ προτείνεται από τον Υπουργό Οικονομίων βάσει των επαγγελματικών κριτηρίων. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ΔΕΚΟ διορίζονται σε συνεργασία με το επιπτεύον Υπουργείο βάσει επαγγελματικών κριτηρίων. Υπάρχει ρητή αναφορά στο νόμο ότι οι ΔΕΚΟ θα επιδιώκουν διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη των επιχειρήσεων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη των επιχειρήσεων είναι αυτή η ωραία αγγλική λέξη που δεν έχει καλή μετάφραση, των stakeholders. Γιατί η μεγάλη διαφορά μεταξύ των νεοφιλελεύθερων και των αριστερών είναι ότι εμείς δεν πιστεύουμε μόνο στην αύξηση του shareholder value, δηλαδή την αξία μόνο των ιδιώτων, αλλά στο stakeholder, τις τοπικές κοινωνίες, των εργαζομένων και όλο αυτό που λέμε δημόσιο συμφέρον. Αυτό το βάλαμε μέσα και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα. Και γι' αυτό καταθέτω και μια νομοθετική βελτίωση που λέει ότι ό,τι γίνεται δεν γίνεται μόνο προς το συμφέρον της εταιρείας, αλλά προς το συμφέρον της εταιρείας και προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Θέλω να κλείσω με μια αναφορά στην κυρία Παπαρίγα. Γιατί η κυρία Παπαρίγα είπε κάτι πολύ σωστό που το πιστεύω κι εγώ. Η κυρία Παπαρίγα λέει ότι δεν φταίει ο Σαμαράς που φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, φταίει η πολιτική. Φταίνε τα συμφέροντα μιας άρχουσας τάξης που ήθελε να γονατίσει ενάντια στο λαό για να μπορέσει να είναι κερδοφόρα. Σωστά μέχρι τώρα. Συμφωνώ και το υπογράφω. Και η πολιτική. Έδωσα όμως αυτή τη διάσταση. Καμιά αντίρρηση. Ποια είναι η διαφορά μας, άρα, αφού εγώ συμφωνώ σε αυτό.
Η διαφορά μας είναι στη σχηματοποίηση που έχει το ΚΚΕ. Ότι εδώ είναι ο σοσιαλισμός, εδώ είναι ο καπιταλισμός και δεν λέμε τίποτα πώς δημιουργούμε τους συσχετισμούς να πάμε από εδώ, να πάμε εκεί. Και εμείς λέμε ότι αυτό γίνεται μόνο όταν ο λαός σου δίνει 30% να μπορείς να το διαχειριστείς. Εμείς λέμε αυτό γίνεται μόνο όταν ο λαός μπορεί να εξηγήσει, να δει πώς προστατεύεις τους φτωχούς. Εμείς λέμε μόνο όταν δημιουργήσεις παραδείγματα συλλογικής δράσης και θεσμών που βλέπει την αξία τους. Γιατί η ιδεολογία, σύντροφη του ΚΚΕ, δεν αλλάζει με την επιφύτηση. Αλλάζει όταν στην πράξη ο κόσμος δει ότι αριστερές λύσεις υπάρχουν. Και αλλάζουν οι συσχετισμοί πρωτίστως όταν υπάρχει ελπίδα. Γιατί ο μεγαλύτερος εχθρός της αριστεράς και των λαϊκών στρωμάτων είναι η απελπισία. Γι' αυτό το λόγο η αφήγηση της κυβέρνησης της αριστεράς συνεχίζεται. Τον Ιούνιο, στην πρώτη εβδομάδα, θα έχετε νομοσχέδιο και για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και για την εθελούσια αποκάλυψη και για το λαθρομπόριο καπνών. Θα έχετε και νόμο για τις επενδύσεις. Γιατί η αφήγηση που είχαμε, που άρχισε με την ανακαθελοποίηση των τραπεζών, που συνέχισε με το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης, που τώρα θα κλείσει με μια συμφωνία για το χρέος, αλλάζει η ατζέντα προς αναπτυξιακά και κοινωνικά ζητήματα. Και γι' αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε σήμερα ότι αυτή η αξιολόγηση πρέπει να τελειώσει. Στην Επιτροπή είπα κάτι που ίσως ανησύχησε τη Νέα Δημοκρατία, όπου διαβάσαμε την Τρίτη στην Καθημερινή, το καταθέτω και αυτό στα πρακτικά μαζί με την νομοθετική βελτίωση, ότι ο κύριος Μητσοτάκης σκεφτότανε ότι καλό θα ήτανε να υποστηρίξουμε το Ταμείο. Το λέει καθαρά η Καθημερινή. Και είπα, είναι κρίμα ο κύριος Σαμαράς να αλλάζει αυτή την προοπτική. Πριν από 26 χρόνια, 23 χρόνια, ένας μελλοντικός πρωθυπουργός έριξε τον τότε πρωθυπουργό. 23 χρόνια μετά, πολύ φοβάμαι ότι αυτός ο ίδιος ο πρωθυπουργός θέλει να ρίξει έναν άλλον Μητσοτάκη, αλλά πριν γίνει πρωθυπουργός.